Και θα έχουμε και τον coach Φραγκιά μαζί μας, προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Coach, τρίτη συνεχόμενη ήττα για τον ΑΠΟΕΛ, με πολλά προβλήματα όμως και πάλι με δύο ξένους. Αλλά και σήμερα εμφάνιση της ομάδας, με εξαίρεση ίσως ο Στέφαν Ελιάδη, δεν ήταν στο βαθμό που θα θέλατε. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε ήσασταν αρκετά επικριτικός στην Λάρνακα. Σήμερα πώς είδατε την εμφάνιση της ομάδας σας? Δεν νομίζω. Εμείς περνάμε τώρα για Χριστούγεννα μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα. Περνάμε. Νομίζω παίζουμε πολύ κακό μπάσκετ. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ευθύνη πάντα βαραίνει τον προπονητή. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούμε να στεκόμαστε κάθε φορά στο ότι λείπουν ο Λάντεν και ο Μαραγκό σήμερα, γιατί και δύο έχουν θέματα. Σαφέστατα η ομάδα προβληματίζεται στη θέση του σέντερ. Αλλά από εκεί και μετά νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς θα βελτιωθούμε, γιατί τρία παιχνίδια νομίζω ότι δεν έχουμε παίξει καθόλου καλά. Συγχαρητήρια στην Ομόνια για τη νίκη τους, το θέλανε πιο πολύ, το δείξανε στο παρκέ. Εμείς έχουμε τετάρτη παιχνίδι, πρέπει μέχρι τότε να σκουμποθούμε που λέμε, γιατί συνέχεια για μας είναι δύσκολο, να περιμένουν να μπουν και τα δύο παιδιά μέσα στην ομάδα και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Τι θα αλλάξετε στη συνέχεια, διότι πράγματι η ομάδα δείχνει τις τελευταίες εβδομάδες να μείνει στο βαθμό που θέλετε, και πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι με την ΕΘΑ την Τετάρτη? Για μας όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Δεν είμαστε σε βαθμολογική θέση η οποία μας επιτρέπει να πούμε ότι δεν πειράζει. Όλα τα μάτσα από εδώ και πέρα είναι σημαντικά, γιατί είναι ο κερατός ο κίνδυνος, μήπως μείνουμε και έξω, δηλαδή πέρα από την πλάκα. Από εκεί και μετά αυτό που πρέπει να αλλάξουμε νομίζω είναι η ενεργειά μας. Έχουμε τρομακτικά σκαμπανεβάσματα. Το μπάσκετ παίζει 40 λεπτά, δεν παίζεται 10 ή 15 επιλεκτικά. Σίγουρα όταν έχουμε κάποιες αλλαγές στα σχήματα μας προβληματίζει πάρα πολύ. Θα συζητήσουμε με τα παιδιά και θα δούμε τι θα κάνουμε. Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά. Βασίλης Φραγκιάς, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ.